Το λόγο έχει ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, κύριος Κατρούγκαλος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα προσπαθήσω να απαντήσω στα λίγα επιχειρήματα που μπόρεσα να αλλιεύσω από τις κραυγές που ακούστηκαν, δίνοντας μια έμφαση στα δύο μοναδικά ζητήματα που νομίζω ότι και καλόπιστοι άνθρωποι μπορεί να αναρωτηθούν αν έχουμε πράγματι μια εθνικά επωφελή συμφωνία που αφορούν το ζήτημα της ταυτότητας και της γλώσσας. Εισαγωγικά λέω ότι ο ελέφαντας που υπάρχει στο δωμάτιο δεν είναι μόνο η συμφωνία καθεαυτή, αλλά και η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας ενώπιον μιας προφανώς εθνικά επωφελούς συμφωνίας, πολύ καλύτερης αυτής που είχαν διαπραγματευτεί οι ίδιοι όταν ήταν στην κυβέρνηση, αρχικά προσπάθησε να θέσει τον πήχη της διαπραγμάτευσης πολύ ψηλά και όταν παρόλα αυτά καταφέραμε να ξεπεράσουμε και αυτό τον υψηλό, τα υψηλά στάνταρτς που εμείς οι ίδιοι θέσαμε στον εαυτό μας, να προσπαθήσουν να εμφανίσουν τώρα το άσπρο ως μαύρο. Είχαμε πράγματι μια κίνηση εκκρεμούς των θέσεων του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας από την εθνική θέση για τη σύνθετη ονομασία όπως είχε διαμορφωθεί τουλάχιστον από το 1995 την ενδιάμεση συμφωνία και εδώ μέχρι εθνικιστικές κραυγές που ουσιαστικά δικαιώνουν αυτό που έγραψε σήμερα το διανούμερο που έγραψε σήμερα στην εφημερίδα συντακτών ότι είναι σαν ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας να θέλει να πάρει την εντολή σχηματισμού της κυβέρνησης από τον κύριο Ιβανόφ. Η σύμπτωση δηλαδή των ακραίων εθνικιστικών κύκλων που θέλουν να ματαιώσουν τη συμφωνία αποτελεί στην πραγματικότητα μια πλήρη υπονόμευση και ματαίωση της εθνικής θέσης. Και σήμερα δεν άκουσα από τη Νέα Δημοκρατία αν εξακολουθούν να θεωρούν ότι η σύνθετη ονομασία αποτελεί ακόμη τμήμα της εθνικά αποδεκτής λύσης όπως είχε συμφωνηθεί. Ανταπαρέρχομαι γρήγορα τα επιχειρήματα που ένας συνεπής αναγνώστης θα μπορούσε να δει διαβάζοντας με προσοχή τη συνθήκη. Άκουσα από τον πρώτο εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν υπάρχει έργα όμνες, διότι προβλέπονται μεταβατικές περίοδοι στο άρθρο 1 παράγραφος 10 για την αντικατάσταση των εγγράφων. Πρόκειται για καθαρή διαστρέβλωση ή για αδυναμία ανάγνωσης. Το άρθρο 1 παράγραφος 9, η προηγούμενη ρύθμιση, λέει ρητά ότι οποιοδήποτε νέο διοικητικό έγγραφο εκδοθεί στο μέλλον θα έχει την ονομασία Βόρεια Μακεδονία. Υπάρχουν όμως εκατομμύρια, ενδεχομένως δεκάδες εκατομμύρια ήδη υφιστάμενα έγγραφα. Για την ανανέωση αυτών των εγγράφων είναι προφανές ότι πρέπει να προβλεφθεί μια μεταβατική προθεσμία. Ακριβώς γιατί εμείς θέλουμε αυτή η συμφωνία να εφαρμοστεί. Και ας ζητούσαμε από την άλλη πλευρά όχι απλώς την αυτονόητη υποχρέωση ό,τι εκδίδεται στο μέλλον να έχει την ονομασία που συμφωνήθηκε, αλλά και την αυτόματη αντικατάσταση των υφιστάμενων εγγράφων, θα ζητούσαμε κάτι το αδύνατο. Για τα θέματα της ταυτότητας, της εθνότητας και της γλώσσας θα είναι ο κορμός της ομιλίας μου. Για τα θέματα τα συνταγματικά, που επίσης κατά τη γνώμη μου προβλήθηκαν ως προφάσεις εν αμαρτίες, ένας πρωτοετής του συνταγματικού δικαίου θα σας έλεγε τα δύο προφανή πράγματα. Ότι οι συμφωνίες οι διεθνείς συνάπτονται με την υπογραφή του αρμόδιου Υπουργού Εξωτερικών. Κυρώνονται και από την κύρωση και μετά μόνο έχουν τίθενται σε ισχύ και στη συνέχεια εκδίδονται και δημοσιεύονται με την υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας και την εντολή του να δημοσιευθεί ο κυρωτικός νόμος. Ο ισχυρισμός από νομική άποψη ότι δεσμεύεται ένα κράτος με την υπογραφή και ότι υπάρχουν τετελεσμένα νομικά που δεν ανατρέπονται είναι αυταπόδεικτα ψευδής. Δύο ιστορικά παραδείγματα θα σας πω. Ο πρόεδρος Ουίλσον διαπραγματεύθηκε τη σύναψη της Συμφωνίας για την Κοινωνία των Εθνών. Δεν την πέρασε ποτέ από το Αμερικανικό Κογκρέσο, δεν μπόρεσε. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έγιναν ποτέ μέλος της Κοινωνίας των Εθνών. Αντίστοιχη ήταν και η τύχη της Συμφωνίας START 2 το 1993. Ας πάμε όμως στην ουσία.
υπάρχει αναφορά στην εθνότητα, στη συμφωνία την οποία θα φέρουμε για κύρωση. Και προσοχή, θα τη φέρουμε σε κύρωση όταν έχει εκπληρώσει η άλλη πλευρά όλες τις υποχρεώσεις της, που είναι διπλωματική επιτυχία. Και προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να την ακυρώσει, ζητώντας μια προέγκριση που από πουθενά στο Σύνταγμα δεν προκύπτει και που θα ήταν αντίθετη με το πολιτικό κεκτημένο της διαπραγμάτευσης. Καμία αναφορά δεν υπάρχει στη συνθήκη σε εθνότητα ή εθνικότητα, ούτε θα μπορούσε να υπάρχει. Υπάρχει αναφορά στην ηθαγένεια, στην υπηκότητα. Ανοίξτε τα διαβατήριά σας, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Θα δείτε εκεί ότι ο όρος nationality είναι ακριβώς ο όρος ηθαγένεια ή υπηκότητα. Ο νομικός δεσμός, δηλαδή, του πολίτη με το κράτος. Δεν είναι η εθνότητα, γιατί με την εθνότητα δεν ασχολείται, ούτε μπορούσε να ασχοληθεί η συμφωνία. Είναι ζήτημα συνείδησης και αυτοπροσδιορισμού. Αυτό που πετυχαίνει η συμφωνία είναι να αποσυνδέσει την ταυτότητα του γειτονικού κράτους, στην οποία έχουν δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού, από την ελληνική ιστορία και από κάθε επιχείρημα ή πρόσχημα αλυτρωτισμού απέναντι στην ελληνική Μακεδονία. Με λίγα λόγια, ξεχωρίζει τη γεωγραφία από την ιστορία. Γιατί είναι αναμφισβήτητο ότι η αρχαία Μακεδονία ήταν ελληνική. Εξίσου αναμφισβήτητο όμως είναι ότι στη γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας ήδη από τον 6ο-7ο αιώνα υπάρχουν σλαβικά φύλλα και την περίοδο της εθνογένεσης, το 19ο αιώνα, ισχύει αυτό που περιγράφει ο Τρικούπης σε ομιλία του το 1880. Εισαγωγικά, η Μακεδονία δύναται να διαιρεθεί εις τρία τμήματα. Την Μεσημβρινήν, ή της είναι και θα είναι ελληνική, οτιδήποτε και αν συμβεί. Την Κεντρική, την περιλαμβάνουσα ελληνικούς πληθυσμούς, και την Αρκτική, τη Βόρεια δηλαδή, την μη οικουμένη υφελλήνων. Και σε μεταγενέστερη του συνέντευξη λέει την περίφημη φράση: «Όταν έλθει ο Μέγας Πόλεμος, η Μακεδονία θα γίνει ή ελληνική ή βουλγαρική κατά τον νικήσαντα». Η ζωή δεν αποδείχθηκε τόσο διαδική, άσπρο-μαύρο. Δεν είχαμε μόνο το βουλγαρικό εθνικισμό, που ήταν ο βασικός αντίπαλός μας στο μακεδονικό αγώνα. Είχαμε και το σερβικό εθνικισμό. Είχαμε και μια μερίδα πληθυσμού που, μολονότι ήταν Σλάβοι, δεν αυτοπροσδιορίζονταν εθνικά ανάλογα με τον βουλγαρικό ή τον σερβικό εθνικισμό. Πώς τους περιγράφει αυτούς ο Μυριβίλης στη ζωή εν τάφο? Αυτοβιογραφικό είναι το, όπως θα ξέρετε, το μυθιστόρημα αυτό. Το περιθάλπουν χωριάτες, εισαγωγικά, που τη γλώσσα τους την καταλαβαίνουν περίφημα και οι Βούλγαροι και οι Σέρβοι. Αντιπαθούν όμως τους πρώτους, τους Βουλγάρους, γιατί τους πήραν τα παιδιά τους στο στρατό. Μισούν τους δεύτερους που τους κακομεταχειρίζονται για Βουλγάρους. Και κοιτάνε με αρκετή συμπαθητική περιέργεια εμάς τους περαστικούς Ρωμιούς, επειδή είμαστε πραγματικοί υπήκοοι του Πατρίκ, δηλαδή του Πατριάρχη. Και είναι και οι τάφοι των προεστών και των παπάδων τους, που είναι σκαλισμένοι με τα ιερά και μυστηριώδικα ελληνικά γράμματα. Αυτά μας κάνουν προνομιούχους αντίκριστα μάτια τους. Μολονότι δεν θέλουν αυτοί να είναι μήτε Μπουλγάρ, Βούλγαροι, μήτε Σρπ, Σέρβοι, μήτε Γκρτς, Έλληνες. Μοναχά Μακεντών Ορτοντόξ. Αυτούς τους ανθρώπους δεν τους λέγαμε Σκοπιανούς σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Τους λέγαμε Σλαβομακεδόνες. Και ως προς την ταυτότητά τους, τίποτα δεν αναφέρει η συμφωνία. Τι παραδέχτηκαν οι ίδιοι για πρώτη φορά επίσημα, κάτι το ιστορικά αυταπόδεικτο, αλλά που άλλα εθνικιστικά καθεστώτα της γείτονος το διεκδικούσαν, ότι καμιά σχέση δεν έχει η δική τους ταυτότητα με την ελληνική ιστορία της Μακεδονίας. Καμιά σχέση δεν έχουν με τον Μέγα Αλέξανδρο. Και έχουν αναλάβει ρητή υποχρέωση να ανακαλέσουν, όπου και να βρίσκεται, το σύμβολο του ήλιου της Βεργίνας. Μαζί και όμως όλα τα άλλα ιστορικά μνημεία που ανατρέχουν στην περίοδο τη δική μας. Και γιατί δεν μπορούσε να αναφέρεται η εθνότητα? Γιατί η αυτοδιάθεση των λαών, λέγανε οι κλασικοί του μαρξισμού, ο αυτοπροσδιορισμός, λέει σήμερα το διεθνές δίκαιο, είναι δικαίωμα που δεν προσδιορίζεται τόσο πολύ από αντιοκειμενικούς κανόνες, αλλά από ότι αισθάνεται αυτός που αυτοπροσδιορίζεται. Ο Ρενάν, μιλώντας για την Αλσατία, έλεγε ότι ο πλευράς γλώσσας, αίματος, εδάφους, ιστορίας,
θα πρέπει να είναι Γερμανοί. Οι ίδιοι όμως θέλουν να είναι Γάλλοι. Και αυτό φτάνει για να τελειώσει η συζήτηση. Άρα, το έθνος προσδιορίζεται όχι αντικειμενικά, αλλά υποκειμενικά. Δεν είναι δουλειά της διεθνούς συνθήκης να το καθορίσει. Εμείς τι θέλαμε να κάνουμε? Να άρουμε οτιδήποτε θα μπορέσει στο μέλλον να είναι πηγή αλυτρωτισμού και ένταση μεταξύ των κρατών. Και αυτό το πετύχαμε με πολύ καλύτερο τρόπο από οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο παρελθόν. Στο κάτω-κάτω, πατρίδα είναι αυτό που αγαπάμε. Και εμείς δεν θέλουμε να στερήσουμε την πατρίδα από κανένα λαό. Θέλουμε να ζήσουμε ομαλά και ειρηνικά μαζί τους και να μην υπάρχει τίποτα να μας χωρίζει. Δύο λέξεις, συγγνώμη, ένα λεπτό επίκεια για τη γλώσσα. Μόνοι τους τη λέγανε μακεδονική. Εμείς τη λέγαμε σλαβομακεδονική. Καμιά φορά και εμείς απλώς μακεδονική. Ο Παύλος Μελάς σε μια επιστολή του, όχι εμείς, ο Παύλος Μελάς, σε επιστολή του στις 16 Μαρτίου του 4, μιλάει για τον γνωστό Μακεδονομάχο, τον καπετάν Κώτα, που όλοι ξέρουμε ότι δεν μίλαγε ελληνικά. Και λέει στην επιστολή, ομίλησε μακεδονικά, μετέφραζε στα ελληνικά ο Πύρζας. Ο στυλοβάτης της Εθνικοφροσύνης, ηγέτης του κόμματός σας, ο αείμνηστος Ευάγγελος Αφέροφ Τωσίτσας, στις 17 Σεπτεμβρίου του 59 λέει στη Βουλή, «Εις το ζήτημα της γλώσσας πολλά δύναται να λεχθούν. Πρώτον, εις στην ελληνική Μακεδονία δεν ομιλείται η μακεδονική γλώσσα, η οποία ομιλείται εις τα Σκόπια και έχει και γραμματική και συντακτικό». Πετάγεται ένας πιο εθνικόφρον και του λέει, «Μακεδονική γλώσσα δεν υπήρξε ποτέ, μόνο η ελληνική γλώσσα υπήρξε στην Μακεδονία. Μη χρησιμοποιείτε τι αυτές εκφράσεις». Και απαντάει ο Κακομοίρης ο Αβέροφ, «Κύριε συνάδελφε, αν μου κάνετε την τιμή να με παρακολουθήσατε, θα βλέπατε ότι είπαν ότι στη Μακεδονία ομιλείται η ελληνική και στη στενά σημεία ένα τοπικό ιδίωμα». Αυτό που λέει ο κ. Βαμπινιώτης στο σλαβομακεδονικό. Κατά ποια λογική όμως θα ήθελατε η ελληνική κυβέρνηση να υπεί στη γιουγκοσλαβική με μια γλώσσα όπως η μακεδονική, την οποία το Σύνταγμα έχει μεταξύ των επισήμων γλωσσών, να είπε ότι εγώ θέλω να την καταργήσετε? Είναι όσα να είπαμε ότι πρέπει να καταργηθεί το Σύνταγμά της. Και δεν το είπε μόνο ο Αβέροφ αυτό. Όπως γνωρίζετε, στην τρίτη συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για εντυπωποίηση των γεωγραφικών ονομάτων που έγινε το 1977, συζητήθηκαν πράγματι τεχνικά θέματα, πώς το ονομάζονται τα τοπονύμια. Τι αναγνώρισε όμως τότε η χώρα μας? Ότι στη διπλανή χώρα υπάρχουν δύο γλώσσες, η σερβοκροατική και η μακεδονική. Και από τη στιγμή που αυτό το αναγνωρίσαμε, ακόμα και όταν εγέρθηκαν αντιρρήσεις το 2007 και το 2012, ήταν κάτι που το είχαμε συμφωνήσει και που ο ΟΗΕ το είχε συμπεριλάβει στον επίτρησιμο κατάλογο, στο πινάκιό του, όχι των επίσημων γλωσσών, στο επίσημο πινάκιο των γλωσσών που αναγνωρίζει για τα τοπονύμια. Και από εκεί και μετά δεν μπορούσε να αμφισβητηθεί. Ολοκληρώνω. Δεν υπάρχει καλόπιστος άνθρωπος που διαβάσει τη συμφωνία που να μην αναγνωρίσει ότι καλύψαμε στο 110% αυτό που ήταν η εθνική θέση από το 1995. Γιατί προσθέσαμε και τη συνταγματική αναθεώρηση σε αυτό. Κάτι που δεν ήταν ποτέ από τα προαπαιτούμενα που ελληνικές κυβερνήσεις έθεταν. Εγώ θεωρώ, και θα το πω ειλικρινά, την πρόταση αυτή μορφής που καταθέσατε, την πιο μακροσκελή επιστολή αυτοκτονίας. Αυτοκτονήσατε πολιτικά. Πρώτα-πρώτα γιατί αρνιέστε τον εαυτό σας. Αρνιέστε τον εαυτό σας γιατί αρνείστε την εθνική θέση που διαμόρφωσε, συνδιαμόρφωσε, ο Καραμαλής και ο Μητσοτάκης. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι ο κύριος Σαμαράς επικαλέστηκε τάχα, αυτούς που καθίβριζε βέβαια, το 90, δηλαδή τον Καραμαλή και τον Παπανδρέου, αλλά όχι τον Μητσοτάκη? Έχετε ξεχάσει τι έλεγε ο αείμνηστος Μητσοτάκης για τον κύριο Σαμαρά? Δεν ανησυχείτε για το ότι η παράταξή σας, που είναι μία από τις παραδοσιακές ιστορικές παρατάξεις χώρας, έχει συρθεί σε ακροδεξιές αυτή τη στιγμή ατραπούς που καμία σχέση δεν έχουν με την παράδοση των αρχηγών τους? Δεν αισθάνεστε? Παρακαλώ, συντομεύετε, κύριε. Ολοκληρώνω. Αν είχα εδώ τον κύριο Μητσοτάκη, θα τον ρώταγα. Αυτά είναι ζητήματα πολιτικής παράδοσης του ίδιου και της οικογένειάς του. Μπορεί να τα ξεπεράσει αυτά. Στο κάτω-κάτω, ο κάθε πολιτικός και ο κάθε άνθρωπος δικαιούται να είναι παρτοκτόνος, αν προωθεί τις ιδέες τις δικές του. Είναι δικές του όμως αυτές οι ιδέες? Ο ίδιος δεν ήθελε να εμφανίζεται ως μεταρρυθμιστής πολιτικός που την παράταξη αυτής της Νέας Δημοκρατίας, την παράταξη που μαζί με το παλαιό Πασόκ ήταν οι δυνάμεις της διαπλοκής, οι δυνάμεις που έφεραν τη χώρα στο τέλμα των μνημονίων
θα την έφερνε σε μια νέα άνοιξη. Αυτή είναι η ανανέωση του κυρίου Μητσοτάκη. Η ταύτισή του με ό,τι ακροδεξιό, ό,τι αντιδραστικό έχει να δείξει η ελληνική εθνικοφροσύνη. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζητάω να απορριφθεί η πρόταση μουσής και να δώσετε την εμπιστοσύνη και την ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Να είστε καλά. Παρακαλώ.